Γεια σας, παιδιά! Τι κάνεις! Θα γίνω YouTuber. YouTuber, δεν είναι η ατάκα μας αυτή. Φύγε πίσω από την κάμερα, Άρρωστο. Άρρωστο, ναι, φύγε. Άρρωστο. Φύγε. Δεν είναι πράγματα αυτά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο επικό. Αρρωστημένο. Τι κάνεις, τι είναι αυτά. Καταρχήν που τα βρήκες. Φύγε, Αδάμ. Πότε θα γίνω διάσημο. Φύγε. Πλένω εδώ 3 ώρες τη λάτσα για να έρθεις να πεις πότε θα γίνω διάσημο. Άμα παίξω μπάλα το... Ποιο? Στραφή, αγόρου μου. Στραφή. Σήμερα θα σας δείξω τα καταπληκτικά Razer ακουστικά, τα οποία είναι gaming... Δεν κάνουμε unboxings, δεν κάνουμε τίποτα. Μαγειρεύουμε. Εσείς ο behind the scenes, εγώ είμαι μάγειρος, έτσι είχαμε πει. Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο των Jarfed. Σήμερα Παρασκευούλα. Όπως σε κάθε Παρασκευή έχουμε αρρωστημένη συνταγή. Αντιθάξτε για τους φίλους σας. Μας κάνετε. Μωρό μου, Αλένκα! Σηκώ φίγερ, ρε πολύ, Αλένκα. Με δουλεύεις! Έχεις τρελαθεί! Θα το κλείσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα! Ούτε κάτι θα κάνουμε! Λοιπόν, καλώς ήρθατε άλλη μία Παρασκευή, Παρασκευάρα, Παρασκευούλα, σήμερα, όπως σε κάθε Παρασκευή. 2 και 4 λακρυβαθιών, βγάζουμε συνταγάρες, αρρωστημένες συνταγές. Η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα είναι sequel, το λέω καλά, έτσι. Είναι sequel από τα corn dog που είχαμε κάνει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, αν σας άρεσε το βιντεάκι μας, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, αφήστε ένα σχόλιο κάτω, το διασκεδάζουμε πάρα πολύ να διαβάζουμε τα σχόλιά σας. Δηλαδή, η συνταγή που θα κάνουμε σήμερα είναι finger food, δηλαδή το τρώμε με λαχαιρεάσιον. Και επειδή το προηγούμενο corn dog, ενώ πραγματικά δεν το πιστεύαμε, πήγε πάρα πολύ καλά και το αγαπήσατε και το φτιάξατε και το μαγειρέψατε και μας στείλατε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω και θα κάνουμε corn dog, αλλά με μοτσαρέλα. Μοτσαρέλο dog, δηλαδή. Κορντσέλα. Καλό. Κορντσέλα. Είναι η κορντσέλα, ήταν στην Ολλανδία. Κορντσέλα. Ναι. Θα κάνουμε corn dog με μοτσαρέλα. Μπορείς να κάνεις και συνδυασμό λουκάνικο με μοτσαρέλα. Εμείς θα κάνουμε σήμερα μόνο τη μοτσαρέλα. Θα το αφήσουμε αυτό για ένα άλλο βίντεο. Korean corn dog. Εμείς είχαμε κάνει corn dog τα αμερικάνικα. Τα Korean corn dog είναι περίπου σαν αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Είναι μοτσαρέλα και από κάτω λουκανικάκι. Ωραία. Εμείς βγάλαμε το λουκανικάκι και αφήσαμε μόνο την μοτσαρέλα. Και κάναμε μοτσαρέλο dog. Στην Ασία κάνουν αυτό, Κορέα που είπα, στην Κορέα, στην Αμερική κάνουν εκείνο, εμείς θα κάνουμε αυτό. Βάλω τώρα εδώ πέρα πάνω αριστερά, δεξιά, δεν ξέρω που θα βγει, θα βγει. Εδώ, για να παρακολουθήσετε το βίντεο με τα corn dog, όποιος δεν το έχει δει. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κουρκούτι. Θες να κάνεις πλάνο τα υλικά, είναι να τα πω, είναι πολύ λίγα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Όπως τις σειρές. Ναι. Είναι αυτοτελής επεισόδιο αυτό ή πρέπει να έχει δύο άλλους το πάρτε. Είναι αυτοτελής, το έκανα εγώ να είναι αυτοτελή. Αυτό το λες, τι. Στο intro του Matrix το μεταξύ. Ναι. Παλάκα! Που σε διόρθωνα. Και όποιος το έβλεπε έλεγε... Τι έλεγα. Είσαι διαθετημένος για μια συνταγάρα. Διαθετημένος. Και εν τω μεταξύ μου ακούστηκε πολύ ξένο ότι είναι λάθος. Ενώ τότε το έλεγα έτσι και έλεγα με αυτό το σωστό. Εγώ σου έλεγα είναι λάθος και τότε και λέω διαθετημένος. Αυτό είναι το σωστό. Είναι αυτό τι λες. Αυτό τελεί. Δεν ξέρω τώρα. Είναι ένα επεισόδιο που μπορεί να το δει μόνο του. Λοιπόν... Αλλά καλό θα ήταν να δεις και... Αυτό. Το corn dog. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το κουρκούτι. Θα κάνουμε λίγο διαφορετικό κουρκούτι από το προηγούμενο. Θα είναι λίγο πιο απλό. Το άλλο είχε και κίτρινο αλεύρι μέσα, ήταν λίγο πιο λουκουμαδένιο. Αυτό είναι λίγο πιο απλό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι... Αλεύρι για όλες τις χρήσεις 240 γραμμάρια. Αριάνι 240 ml. Εδώ έχω μέσα 45 γραμμάρια ζάχαρη. 1 τέταρτο, δηλαδή μια πρέζα αλάτι και ούνος αυγόλος. Πάρα πολύ απλά.
Βάζω όλα τα υλικά εδώ πέρα μέσα, ξεκινώντας βάζω τα στερεά, βάζω δηλαδή το αλεύρι, τη ζάχαρη και το αλάτι. Τα ανακατεύω ελαφρώς να πάει το αλάτι και η ζάχαρη παντού. Βάζω το αυγουλάκι εδώ πέρα μέσα. Οπ. Το λεγόμενο πλόφ. Χωράει αυτό εδώ. Χωράει ρε φίλοι. Ανακατεύω το αριάνι με το αυγό. Και τώρα θα προσθέσω το υγρό μέσα στο αλεύρι. Σιγά σιγά και ανακατεύω. Σιγά σιγά και ανακατεύω. Βάλαμε όλη την ποσότητα. Ανακατεύω πολύ καλά. Να γίνει ένα μείγμα όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Το οποίο θα είναι κάτι ανάμεσα από ζυμαράκι και από μείγμα για pancake. Οπότε το ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να φτάσουμε σε αυτή τη σύσταση. Εδώ αυτή τη σύσταση. Αν χρειαστεί για να φτάσουμε σε αυτό να προσθέσουμε λίγο αριάνι ακόμα, προσθέτουμε. Ωραία, το βλέπουμε. Αυτή είναι η σύσταση που θέλουμε για να αγκαλιάσει το προϊόν. Πώς τα λέω έτσι ρε μαλάκα, ε. Πώς τα λέω. Απλά Αδάμ, δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω εδώ πέρα. Άμα θες μπορώ να συνεχίσω να ψάχνω. Λοιπόν, δηλαδή τι άλλο. Έχεις εσύ έτοιμο. Για πάμε. Μ' αρέσει όμως που έχεις γίνει δεκτικός. Μου αρέσει πλέον. Παλιά με έδιωχνες. Πλέον μου αρέσει. Θέλω να είστε ψύχρεμοι για αυτό το fact. Αγχώνομαι. Τα καγκουρό. Ναι. Λέει. Ναι. Όχι εγώ, επιστήμονε. Ναι. Δεν μπορούν να πηδήξουν μπροστά πίσω. Κάτσε λίγο, μαλάκα. Τα καγκουρό ούτε μπροστά πηδάνε. Πάνω πηδάνε. Όχι, μπροστά πηδάνε. Μια άλλη φορά είχαμε πάρει την μπασίνα, για αυτούς που το έχουν δει το βίντεο, και είχαμε βάλει μέσα και είχαμε τσουλήσει το λουκανικάκι. Τώρα θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, μήπως μας είναι πιο εύκολο. Θα πάρουμε ένα ποτήρι και θα βάλουμε το μείγμα που φτιάξαμε μέσα. Με προσοχή να μας πέσει. Τώρα φαίνεται και ξεκάθαρα η σύστασή του. Μαλάκα, τι κάνεις, το πιες! Λίγο. Μαλάκα, το πιες! Η μάνα μου όταν έκανε κέικ έτρωγα. Κάναμε το κουρκούτι. Καλό είναι το κουρκούτι να το βάλουμε μέσα στο ψυγείο να ξεκουραστεί, να σφίξει. Μια ωρίτσα τουλάχιστον. Το έχουμε βάλει στο ποτηράκι μας, είναι έτοιμο. Θα πάμε μετά στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, στο ψυγείο που έχουν τα τυροκομικά και θα ζητήσουμε ένα κομμάτι μοτσαρέλα. Τέτοιο κομμάτι μοτσαρέλα, δηλαδή πριν το. Κάτι έχει πάθει με τις μπατσούλες, ε. Λοιπόν, ένα κομματάκι μοτσαρέλα. Θα χρειαστούμε ξυλάκια, φρυγανιά πάνκο, κανονικά γίνεται με φρυγανιά πάνκο. Έχουμε ξαναπεί τι είναι η φρυγανιά πάνκο. Και τις έχω τώρα εγώ εδώ. Εντάξει, τι είσαι μπροστά μου, ξέρω τι είναι. Α. ούτε ένα δεν κατάφερα. Είδα, έχω τον αντεντοκούμπο σαν. Λοιπόν, θα κάνουμε όλα τα mozzarella dog, θα τα βάλουμε μέσα στο κουρκούτι και μετά θα τα πανάρουμε και με κάτι έξτρα. Όχι σαν αυτά που κάναμε στο corn dog στο λουκάνικο. Οπότε το βάζουμε στο κουρκούτι, θα βάλουμε ένα φρυγανιά που είναι το κλασικό και μετά θα βάλουμε και από εδώ πέρα διάφορες γευσούλες. Ό,τι πατατάκι θέλετε. Doritos, εδώ είναι τα Cheetos, τα Flaming Hot που χρησιμοποιεί και ο Matty Matheson, είναι ό,τι καλύτερο έχεις φάει. Doritos 3D. Κονάκι είναι αυτά. Κονάκι. Αυτά τα βάλουμε αρέσει στην αγγεία. Και Doritos Hot. Τι λέει αυτό θα το βάλουμε έτσι καλλιώς και θα το έπεσε από πριν. Αυτό το βάλουμε έτσι καλλιώς. Θα βάλουμε αυτό και θα δούμε πόσες μοτσαρέλες θα μείνουν, αν θα βάλουμε και τα υπόλοιπα. Ωραία, αποκλείσει μόνο αυτό δηλαδή. Ναι, γιατί τώρα μπάρμπι και ντορίτο κλάμα αν έχουμε πήξει τον μπάρμπι. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη. Άμα χρειαστεί. Το καγκουρό. Πάει, πηδάει. Του έχει πέσει το κινητό πίσω. Και πρέπει να κάνει ολόκληρη αναστροφή. Και μετά όλο το έτσι, κρακα. Τώρα που το λες, το έχω δει. Θα το κάνουμε μετά. Και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Μαλάκα. Δεν καίγεσαι. Είναι πραγματικά hot. Θες να μην κάνουμε εδώ τώρα. Να το αφήσουμε για αγώνα. Να το τσιμπάμε. Δεν είναι ό,τι καλύτερο έχεις φάει. Κάνε και το. Κράτησε να δάνε focus. Αυτά εδώ είναι τα Flaming Hot Cheetos. Θα τα βρείτε σε παντοπολείο είτε στο eBay. Okay. Ναι, δεν το έχεις στο περίπτωρο. Στο περίπτωρο δεν θα το βρεις με τίποτα. Ναι, το έχει λόγω επικινδυνότητας. Με το πάρει κανένα παιδάκι και του κάνει κεφάλι.
Μπορεί. Και είναι καυτερά. Όχι, είναι καυτερά. Είναι καυτερά. Αν το φάει ανιψιά με αυτό θα πεθάνει. Ναι. Είναι για, πρέπει να είναι 18 συν. Γι' αυτό δεν τα πουλάνε. Και είναι εθιστικά. Σκέψε τώρα ταινία και να φας ένα τέτοιο μόνο σου. Τελείωσες. Τελείωσες. Τελείωσε. Τι σίγουρα τα ξέρεις, ήταν πολύ της μόδας. Κάτι γαριδάκια μεγάλα. Κανονικό στο χρώμα, γαριδάκι. Μπλε συσκευασία και όταν τα άτρωγες γινόταν μπλε η γλώσσα σου. Φουλ όμως, βάψε. Γιατί δεν τα προλάβω αυτά. Φουλ. Δεν γίνεται με το προλάβεις, ρε. Αλλά τα κόψανε μετά. Θα ήταν πίτα μέσα στα. Σκέφτομαι τώρα γαριδάκι πορτοκαλί και σου κάνει την. Αλλά στην έβαφε. Α, δεν ήταν μπλε το γαριδάκι. Κάτσε λίγο, αυτό δεν το ήξερα. Ήταν τέτοιο, ήταν απλό γαριδάκι. Inception, δηλαδή. Και απλά γινόταν μπλε. Και απλά η γλώσσα σου γινόταν μπλε. Και να γινόταν από αρρώστια, ρε. Να πάθαινε κάτι. Να ανοίγουμε τις συσκευασίες από τα παντάκια. Και ή τα πιέζουμε λίγο με το χέρι μας. Θέλουμε να τα κάνουμε σαν τη φρυγανιά. Για να δούμε το κάναμε. Κάτι έγινε. Το λοιπόν ποιο είναι. Σκεφτείτε τώρα αυτό πόσο άρρωστο θα είναι. Γιατί τι γίνεται, έχουμε τυρί μέσα, μοτσαρέλα, η οποία θα λιώνει. Και απ' έξω έχουμε πάλι κάτι το οποίο μας αρέσει. Δηλαδή, πατατάκια σε ποιον δεν αρέσουν, είναι νόστιμα. Καταρχήν είναι πίτα στα βελτιωτικά και ό,τι είναι και για γεύσεις και δεν γίνεται να μας αρέσει. Οπότε σκέψου τώρα τυρί που λιώνει, απ' έξω πατατάκια. Πατατάκια, πώς λέγονται αυτά, ρε. Πατατάκια λέγονται chips. Γαριδάκια, chips, whatever, ό,τι βάλει καθένας. Κάντε το λίγο εικόνα. Και άμα είναι να το κάνετε εικόνα, φάτε το κιόλα. Κάντε το λίγο. Λοιπόν, πολύ σημαντικό στάδιο της συνταγής είναι η μοτσαρέλα και το κουρκούτι, αυτό που φτιάξαμε, να είναι κρύα. Okay, δηλαδή να τα έχουμε στο ψυγείο πριν να τα χρησιμοποιήσουμε. Μην τα αφήσουμε έξω μέχρι να τις αρχίσουμε να ετοιμάζουμε και να κάνουμε και πάρουν θερμοκρασία δωματίου. Γιατί θέλουμε να είναι όσο πιο κρύα γίνεται η μοτσαρέλα, γιατί θα μπει στους 175 βαθμούς. Μην λιώσει πολύ γρήγορα και χάσουμε το προϊόν. Κατανοητό. Το κόβουμε εδώ πέρα σε να είναι παχύ, δηλαδή κάπου εδώ, μέχρι κάτω. Ωραία. Και τώρα να δημιουργήσουμε ένα. Θα βάλω όλο, το μικρύνω λίγο. Αυτό το κρατήσω για την πίτσα που θα κάνουμε μετά. Ξέχασα το. Ο λόγος που τα κόβουμε έτσι χοντρούτσικα και δεν είναι πολύ λεπτά είναι γιατί αν το κάναμε αρκετά λεπτό θα έλειωνε πολύ γρήγορα και δεν θα πετυχαίναμε αυτό που θέλαμε. Επίσης το κάνουμε λίγο χοντρό για να είναι ένα ατομικό, ας πούμε, πάρε το φάτο του ευχαριστηθείς. Okay. Εάν θέλαμε να κάνουμε και με λουκάνικο και με μοτσαρέλα, που θα το κάνουμε στο μέλλον, το κόβεις στη μέση και θα βάλεις το μισό λουκάνικο και το μισό μοτσαρέλα. Οπότε στην αρχή ξεκινάει η μοτσαρέλα και μετά είναι λουκάνικο. Παίρνουμε τα ξυλάκια όπως την προηγούμενη φορά, θα τα κόψουμε λίγο, δηλαδή θα μετρήσουμε, θα πάρουμε εδώ μια μοτσαρέλα. Θα μετρήσουμε ότι μέχρι εδώ είναι το τυρί, οπότε θα το πάμε λίγο παρακάτω, θα το φάμε εδώ, για να μπορεί να το κρατάει κι ο άλλος. Οπότε παίρνουμε ένα μαχαιράκι, ένα ψαλιδάκι, ό,τι έχουμε. Και το κόβουμε. Το περνάμε. Στη μέση, σαν να κάνουμε ένα γλυφιτζούρι μοτσαρέλα. Δεν είναι τέλειο. Πανέμορφο. Σκέψτε τώρα πώς θα γίνει αυτό, έτσι. Όχι, μην το κάνεις τίποτα. Έτσι, πάρε, τα πουλάμε. Θα κάνουμε μαγαζί. Θα κάνουμε μαγαζί. Θα πουλάμε αυτά εδώ. Πάρτε. Έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες. Φτιάξαμε το κουρκούτι. Κόψαμε και βάλαμε σε ξυλάκια τις μοτσαρέλες. Έχουμε τη φρυγανιά πάνκο εδώ και κάναμε και μια τριλογία από διάφορα chips. Τώρα, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι παίρνουμε το ξυλάκι, πάμε στο κουρκούτι και. Μπαίνουμε μέσα. Οπ. Θέλουμε να πάει παντού. Το γυρνάμε κιόλας μέσα. Ωραία, θυμάστε στα corn dog τώρα μπαίναμε μέσα. Τώρα αντί να μπούμε μέσα, ερχόμαστε στην αρχή στη φρυγανιά πάνκο. Το πιέζουμε και λίγο με το χέρι μας, ελαφρώς. Ωραία, αφού του βάλουμε φρυγανιά, θέλουμε να πάει παντού, το κάνουμε λίγο με το χέρι μας έτσι, να πάει παντού ομοιόμορφα, το αφήνουμε στην άκρη. Οπ, να πάει παντού,
Και πάμε στα πατατάκια. Ερχόμαστε εδώ. Το αφήνουμε. Το γυρνάμε λίγο με το χέρι μας να κολλήσει σε όλα τα σημεία. Έχουμε γεμίσει μια κατσαρόλα, μια φριτέζα, ό,τι έχουμε στο σπίτι μας. Λάδι, ηλιέλαιο, ραβδοστέλαιο, ό,τι γουστάρουμε. Θέλουμε επιθυμητή θερμοκρασία που θα φτάσει να είναι ή... 175. Μαλάκα, έχεις γίνει προ, like a boss. Θα βάλουμε τώρα μέσα τα δύο πρώτα έτσι όπως τα πανάραμε. Το ένα με το τσίτος και το άλλο με το πάνκο. Με προσοχή θα βουτήξουμε λίγο. Το αφήνουμε να πέσει. Βάλουμε και αυτό με τη φρυγανιά. Ωραία. Αν έχουμε θερμόμετρο, τώρα επειδή βάλαμε μέσα προϊόντα, θα πέσει η θερμοκρασία. Ερχόμαστε με το θερμόμετρο. Θέλουμε να μείνει σταθερά στους 175. Γιατί όπως είπαμε και στα corn dog, αν είναι λιγότερο από τους 175, θα... στη μοτσαρέλα, ας πούμε, θα λιώσει η μοτσαρέλα και δεν προλάβει να ψηθεί απ' έξω. Ενώ αν είναι στους 200, θα καεί πολύ γρήγορα και μέσα θα παραμένει ομό. Ερχόμαστε, τα αποθηκεύουμε σε απορροφητικό χαρτί. Θέλει λίγο προσοχή με την ώρα, γιατί άμα τα αφήσει πάρα πολύ ώρα μπορεί να σκάσουν και να φύγει όλο το τυρί έξω. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει λιώσει. Τώρα αυτό με το δαγκώσει θα γίνει κόλαση εδώ πέρα, θα καούμε πολύ. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έχουμε τώρα ένα με φρυγανιά, ένα με τσίτο στα Inferno, τα καυτερά. Οπότε κουρκούτι, φρυγανιά ή οτιδήποτε άλλο αγαπάμε σε πατατάκι, σε chips. Μπαίνουμε στους 175. Θέλει λίγο προσοχή να μην είναι πάρα πολύ δυνατή φωτιά, αλλά ούτε και πολύ σιγανή και λιώσει η μοτσαρέλα και χυθεί μέσα στο λάδι. Αυτό είναι που θέλει ντε και καλά θερμόμετρο. Θα ήθελε ένα θερμόμετρο, ιδανικά. Ναι. Και να προσέχουμε να είμαστε από πάνω. Μόλις πάρουν χρώμα, τα βγάζουμε. Θέλουμε ίσα ίσα να πάρουν χρώμα, θα έχει λιώσει το τυρί. Αν είμαστε στη θερμοκρασία. Από εδώ πέρα πάνω, παπαπ, το αφαιρούμε. Ωραία. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα που θα έχουμε. Όνα σου! Όνα σου! Σλάου! Σκέψου τώρα αυτό είναι μοτσαρέλα που μας αρέσει απ' έξω και πατατάκι. Θα γίνει χαμός. Έλα, πάρε να δοκιμάσεις λίγο. Δεν θα με δεις παλιά. Όχι, δεν θα σου δώσω. Άντε φάτο. Ναι. Να σε βγάλω βίντεο. Να κάνουμε reaction. Okay. Για να δούμε. Πρόσεχε μην καείς. Είμαι φόκος. Είσαι φόκος. Yeah. Λέγε. Έλα πάρτο. Πες, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, είναι καλό. Λέγε. Είναι ωραίο φιντερ. Είναι ωραίο φιντερ. Έχει λοιπόν να το βάλω τώρα. Deep throat. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και τα άλλα ωραία πλανάκι. Είναι ό,τι πρέπει για παρτάκι. Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει για παρτάκι. Για παρτάκι. Παρτάκι δεν κάνουμε, αλλά είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, μιλάμε για αρρωστημένο πράγμα. Μπορείς να μετά του παίξεις, αφού το έχεις τηγανίσει, στριράτσα, πάρτο. Μπορείς να του παίξεις barbecue, πάρτο. Μπορείς να του παίξεις ketchup, πάρτο. Πάρτο. Πάρτο, ρε! Έλα, πάρτο! Δώσ' το, ρε παιδί μου! Ξέρεις τι μ' αρέσει αυτό. Τι. Να πούμε ότι μιλάμε γρήγορα γιατί έχουμε 0%. Μ' αρέσει. Είναι, μπορεί από τις... και μοναδική φορά που τρως μοτσαρέλα. Τρως τυρί, ρε φίλε. Ναι, είναι... Γιατί δεν τρως κουρκούτι, του φάει μοτσαρέλα. Είναι φουλ τυρί, ρε παιδί μου. Είναι... Μ' άρεσε το μέγεθος. Πάρτο. Το μέγεθος μετράει, να το πούμε. Πάντα μετράει. Αδάμ, εδώ όμως κοντεύω να μου φύγει όμως το σωστό κειμένο που είμαι συνέχεια. Ναι, συνεχίζω. Συνεχίζω. Επίσης. Αν, τι, πες το. Ξέχασα τι θέλω να πω τώρα. Πάμε. Ωραίος. Να κλείσω. Κλείσε. Λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like. Κάντε ένα subscribe, κάντε ένα comment, γουστάρουμε πάρα πολύ να βλέπουμε τα comments σας. Έλα. Να πω αυτό που ήθελα, τώρα το θυμήθηκα ξανά. Με νίκησαν.
Τι σε νίκησαν. Ότι... ότι είναι τυρί, ρε παιδί. Νόμιζα ότι θα τα φάω όλα. Όχι, και ναι. Δεν μπορεί να φας πάρα. Αφού είναι τυρί. Είναι τυρί. Σκέψου δηλαδή και είσαι ακόμα σε ένα τραπέζι να κάνει και να έχει και μέχρι την Greek food να βγάλει αυτά τα πραγματάκια. Ναι. Με φρυγανιά, ρε παιδί μου. Ή μπορεί να βάλει πάνω. Well, thank you very much.